Η Αρχάνες είναι το κάστρο του εφετινού Γιούχτα, καθώς μετράει μόνο νίκες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα στον τέταρτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής, προσθέτοντας σήμερα μία ακόμη στον ερητικό του. Η ομάδα του Μαναλουσουτζή επικράτησε 2-1 της Τίβας, βάζοντας στέρεες βάσεις για την κατάκτηση των τριών βαθμών από το πρώτο ημίχρονο. Οι πράσινοι πήραν το προβάδισμα στο 17ο λεπτό, όταν ο Φουκαράκης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με σούτ εντός περιοχής για το 1-0. Το δεύτερο γκολ ήρθε σε ένα ιδανικό χρονικό σημείο για τον Γιούχτα, όταν στο 42 ο Μπουρσέλης έκανε τη σέντρα και ο πιστικός με κεφαλιά σημείωσε το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν ξανά στο παιχνίδι με γκολ του Δρόσου στο 77ο λεπτό, όμως οι Αρχανιώτες κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Αν εξαιρέσω τα πρώτα 10-15 λεπτά που μπήκαμε λίγο βιασμένα, νομίζω μετά πήραμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, βάλαμε δύο γκολ. Είχαμε άλλες 2-3 πολύ καλές προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι. Δεν έχω παράπονα από τα παιδιά, πραγματικά. Δώσαν το 100% και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Κοιτάμε τώρα το παιχνίδι της Τετάρτης, να ξεκουραστούμε, να δούμε ποιους παίχτες έχουμε καλά και να μπορέσουμε να πάμε και στο παιχνίδι της Τετάρτης. Προσπαθήσαμε με όλους τους τρόπους να μπορέσουμε να φέρουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή, να βάλουμε αμυντικούς ακόμα σαν σεντρεφόρ για να μπορέσουμε να την έλλειψη των επιθετικών που έχουμε, να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι. Δεν τα καταφέραμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλο για την νίκη του. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας παιχνίδι-παιχνίδι. Στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός.